Έρχονται επιδοτήσεις τον Ιούνιο καταρχάς. Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με ένα κομμάτι των αγροτών, των παραγωγών και των κτηνοτρόφων που ακόμα περιμένουν κάποιες αποζημιώσεις, το 35% ας πούμε του περσινού ποσού, το οποίο νομίζω ακόμα δεν έχει κατατεθεί. Ναι, όντως υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες από τους οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι εκκρεμότητες έχουν να κάνουν και με τον οργανισμό που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με τον οργανισμό που λέγεται ΕΛΓΑ. Όντως, το 35% είναι οι περσινές ζημιές φυτικού. Έχει δώσει την προκαταβολή η κυβέρνηση πριν από μερικούς μήνες και απομένει το 35%. Δεν πάβει. Θα δοθεί αυτό, κύριε Χιλετζάκη, ποια είναι η εικόνα που έχετε? Μέσα από τα αιτήματα τα δικά μας και την πίεση που ασκούμε καθημερινά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηρίξει τους παραγωγούς, γιατί και αυτοί με τη σειρά τους έχουν τελματίσει οικονομικά. Έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη δύσκολη χρονιά που είχαμε με την ελαιοκομεία, που είναι τραγικό αυτά που είχαν συμβεί και ειδικά στο νησί μας. Μας διαβεβαιώνουν ότι το μελετάνε και ότι τις επόμενες μέρες θα περιμένουμε αναγγελία του Υπουργού για κάποια μέτρα στήριξης όσο αφορά τους Έλληνες αγρότες. Ήδη το Υπουργείο έχει μέσα στον κουμπαρά του 150 εκατομμύρια που αυτά θα πρέπει να τα μοιράσει όλη την ελληνική επικράτεια, είτε αυτό λέγονται αγρότες, είτε κτηνοτρόφοι, είτε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Ωραία, πείτε μου κάτι, γιατί ο κόσμος ρωτάει τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις αν αφορά το δάκο και λόγω κακοκαιρίας. Εντάξει, μας είπατε ένα κομμάτι για το 35% και αν όντως οι επιδοτήσεις μπορεί να ακούστηκε, μπορεί να γράφτηκε. Πολλοί όμως αγρότες ακόμα αναρωτιούνται αν όντως θα δοθούν οι επιδοτήσεις ακόμα και το ενιαίο απόθεμα στις αρχές του καλοκαιριού. Κύριε Κουμαντάκη, το σύστημα των ενεργοποιήσεων είχε κλείσει μέχρι 31 Μαρτίου με υπουργική απόφαση για 15 μέρες. Το σύστημα σήμερα που μιλάμε έχει ανοίξει. Η Ένωση Ηρακλείου, όπως όλες οι ενώσεις σε όλη τη χώρα, δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη για να ενεργοποιήσουν όλη η παραγωγή ασφαλής με μια διαδικασία που πραγματικά με τα στελέχη που έχουμε αλλά και με τη βοήθεια. Μερόνυχτα δουλεύετε, το ξέρουμε κύριε Χιλετζάκη, μερόνυχτα όλοι οι εργαζόμενοι της Ένωσης, έτσι. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Όντως, στις 25 του Μάρτη έγινε μια σύνοδο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, που συμμετείχε και ο δικός μας υπουργός, ο κύριος Μάκης Σοβορίδης, και εκεί αποφασιστήκαν κάποια μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες από την Ευρώπη. Μέσα στα μέτρα στήριξης ήταν ότι θα δοθεί νωρίτερα το τσεκ, δηλαδή η παραδοσιακή ημερομηνία της προκαταβολής που ήταν το πρώτο 15ήμερο Οκτώβρη ή το δεύτερο αναλόγως το χρόνο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δοθεί πολύ νωρίτερα, τους πρώτους θερινούς μήνες. Εκεί ευελπιστούμε και εμείς, γι' αυτό δίνουμε σαν Ένωση Ηρακλείου μια μεγάλη μάχη να ολοκληρώσουμε το 80 με 85% των ενεργοποιήσεων. Θα χρειαστεί η φυσική παρουσία και αν δεν χρειαστεί υπάρχει ένα plan B. Η φυσική παρουσία θα χρειαστεί μόνο στην περίπτωση που θα αρθούν τα αυστηρά μέτρα, κύριε Χιλετζάκη, γιατί ξέρω ότι οι υπάλληλοι τώρα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου εργάζονται από το σπίτι, ενημερώνουν όλους τους αγρότες, όπως είπαμε και πριν από λίγο, μερόνυχτα, προκειμένου να λάβουν και τους κωδικούς, τους νέους κωδικούς και να προχωρήσει ενεργοποίηση κανονικά. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο, πώς πάει μέχρι τώρα η διαδικασία, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και αγρότες στα χωριά, οι οποίοι δεν έχουν αυτή την ικανότητα μέσω υπολογιστών να κάνουν τη σχετική ενεργοποίηση. Τι γίνεται με αυτούς? Καταρχήν δεν συζητάμε καν να κάνει ο αγρότης μόνος του την ενεργοποίηση. Αυτό είναι καταστροφικό. Και θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Και ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος μπορεί να κάνει τη φορολογική του δήλωση μόνος του από την εφαρμογή του TaxNet. Κανείς όμως δεν την κάνει και όλοι επισκέπτονται τους λογιστές για να τους παρέχουν κάποια έξτρα στοιχεία και κάποιες έξτρα συμβουλές για να κάνει μια ασφαλής φορολογική δήλωση. Ακριβώς το ίδιο έχει να κάνει και με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να επισκέπτονται τα κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών, δηλαδή όλα τα ΚΙΔ, αλλά λόγω του κορονοϊού, επειδή είναι κλειστά, έχουμε φτιάξει τη τηλεργασία, έχουμε φτιάξει ένα εξειδικευμένο τμήμα με έμπειρα στελέχη της Ένωσης Ηρακλείου,
καταρτισμένα και εκπαιδευμένα μέσα στις 15 μέρες που ήταν κλειστό το σύστημα η διοίκηση Ένωσης Ηρακλείου. Αλλά και ο εργολάβος που έχει πάρει την εργολαβία του ΟΣΔΕ σε όλη τη χώρα, πραγματικά είμαστε στα τηλέφωνα όλη μέρα και μπροστά από τους υπολογιστές για να μπορέσουμε να βρούμε μία σωστή λύση για όλους τους παραγωγούς να ενεργοποιήσουν. Η Ένωση Ηρακλείου έχει ξεκινήσει με όντως εργασία από το σπίτι. Ναι. Δεν θα αγωθεί κανένας παραγωγός και συνέτερός μας. Δεσμευόμαστε ότι την ενεργοποίηση θα τη φέρουμε εις πέρας. Θέλουμε να συνεργαστούν όταν τους παίρνουν από κάποια κινητά τηλέφωνα και τους δίνουν τον τίτλο ότι είναι Ένωση Ηρακλείου, να εμπιστεύονται και να δίνουν τον εξαψήφιο κωδικό. Είναι δικά μας άτομα που δουλεύουν από το σπίτι με τηλεργασία, να παραδίδουν τον εξαψήφιο κωδικό και με αυτόν τον εξαψήφιο κωδικό η δήλωσή τους θα έχει ολοκληρωθεί κατά 80 με 85%. Υπάρχει και ένα plan B στο σχέδιο της Ένωσης Ηρακλείου. Αν μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα δεν έχει νήξει καραντίνα και δεν μπορεί να έρθει φυσική παρουσία, ναι, του παραγωγού, υπάρχει ένα plan B με μια ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που θα οριστικοποιήσουμε εμείς με όλη την ευθύνη του λόγου μας και της εμπειρίας που έχουμε σαν Ένωση Ηρακλείου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΟΣΔΕ του 2020. Όντως, η προκαταβολή θα έρθει νωρίτερα, το διαβεβαιώσαν όλοι οι Υπουργοί Γεωργίας, δεν πάβει όμως να κάνουμε και τη σωστή διαδικασία φέτος για να έχουμε μία ασφαλής ενεργοποίηση. Το 2020 ήταν μία χρονιά γέφυρα πριν κορονοϊού, τώρα η χρονιά γέφυρας θα μετατεθεί και θα πάει στο 2021. Επομένως, κερδίζουμε ένα χρόνο παράταση στα παλιά, στα ιστορικά δικαιώματα και το 2021, Θεού θέλοντας και χωρίς αυτά τα προβλήματα που έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η χώρα μας, να κάνουμε ένα σχεδιασμό για τη νέα αγροτική, πολιτική που ξεκινούσε επίσημα από το 2021 μέχρι το 2027, που τώρα μάλλον θα πάει από το 2022. Θα μετατεθεί και είναι λογικό, ναι, με βάση την παρούσα κατάσταση. Πείτε μου κάτι, τι μπορεί να πάει στραβά όσον αφορά το κομμάτι τουλάχιστον των αποζημιώσεων του 2019, γιατί είναι μια κακή, ήταν μια κακή χρονιά, ήταν μια χρονιά που ταυτίστηκε με τη ζημιά σε όλο τον παραγωγικό κλάδο και στους αγρότες και στους παραγωγούς γενικότερα, αλλά και στους κτηνοτρόφους. Δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει τι συνέβη με το ελαιόλαδο, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει τι συνέβη με τα εγωπρόβατα. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να στραβώσει μέχρι τον Ιούνιο, κύριε Χιλετζάκη, και τελικά να μην καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις? Οι αποζημιώσεις έπρεπε να έχουν δοθεί εχθές. Οι αποζημιώσεις όσο αφορά τον ΕΛΓΑ. Ό,τι όσο αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, ναι, θεωρώ ότι δεν θα στραβώσει τίποτα. Σας ξαναλέω, παίρνουμε όλη την ευθύνη των μελών μας. Αν ένας πληρωθεί, ένας δεν πληρωθεί που είναι, θα καλύψουμε εμείς την αγροτική επιδότησή του. Δεν διανοείται η Ένωση Ηρακλείου αύριο το πρωί, όταν θα γίνουν πρόωρες πληρωμές το μήνα Ιούνιο-Ιούλιο, όποτε γίνει αυτή η του τσεκ, ναι, να μείνει παραγωγός της Ένωσης Ηρακλείου έξω. Θα πληρωθούν όλοι οι παραγωγείς. Έχουμε αυτή τη στιγμή πολύ έμπειρο προσωπικό, εξειδικευμένο. Υπάρχει μηχανογραφική στήριξη από την Αθήνα που είναι πάρα πολύ έμπειροι, που στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα τους καλούν για να κάνουν παρουσίαση των προγραμμάτων των μηχανογραφικών που υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να αγχωθεί ο παραγωγός. Εμείς ζητάμε μια συνεργασία, εκλιπαρούμε τους παραγωγούς να παράξουν τον εξαψήφιο κωδικό και να τον έχουν έτοιμο. Μάλιστα. Και τις επόμενες μέρες θα περιμένουν τηλέφωνα. Ήδη σήμερα η Ένωση Ηρακλείου επικοινώνησε με 5.000 παραγωγούς σήμερα και μαζεύαμε εξαψήφιους κωδικούς. Θέλουμε αυτά τα νούμερα να συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες και θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει φύγει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι επί του συνόλου των ενεργοποιήσεων, ναι, για να πάρουμε τη γραμμή και την κατεύθυνση των πληρωμών όπως δεσμευτήκανε και ο καινούργιος υπουργός ο Γεωργίας στις 25 του Μάρτη, όπως και όλοι οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία. Κύριε Κουμαντάκη, θέλω να κάνω μια πρόταση μέσα από την εκπομπή σας. Παρακαλώ. Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χωρίδη,
να του πω ότι κύριε Βορύδη, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το σιρτάρι και μέσα από το σιρτάρι να βγουν τα 140 εκατομμύρια που αφορούν τα ίζωνο σημασίας τα de minimis. Αυτά τα χρήματα θα τα χρησιμοποιούσε η χώρα μας από το 20 μέχρι και το 20, μέχρι τέλος του 22, για 3 χρόνια δηλαδή. Σήμερα όμως, επειδή υπάρχει πανδημία, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, η καραντίνα, θα πρέπει να στηριχτεί ο Έλληνας Γεωργός 150 εκατομμύρια ευρώ από τις Βρυξέλλες και 130 εκατομμύρια που υπάρχουν στο σιρτάρι λόγω του de minimis και 160 εκατομμύρια ευρώ που είναι στο ταμείο του ΕΛΓΑ να ξεκινήσουν οι πληρωμές, να δώσουμε μία ανάσα, είναι άνοιξη, όλοι ξεκινάνε και εκτός αυτού θα δώσω και ένα στοιχείο. 635.000 παραγωγή σε όλη την ελληνική επικράτεια, 120.000 μόνο κατά κύριο επάγγελμα. Όλοι οι άλλοι παραγωγοί είναι ετεροεπαγγελματίες, κύριε Κουμαντάκη, και ειδικά στην Κρήτη που ασχολούνται με τον τουρισμό και έχουν χάσει τη δουλειά τους, το μόνο εισόδημα που μπορεί να τους απομείνει είναι η γης. Είναι καλό να στηριχτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον το ένα εισόδημα έχει τελματίσει λόγω του κορονοϊού, το άλλο εισόδημα να ενισχυθεί και οι άνθρωποι αυτοί να παράξουν, για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα στη χώρα μας με κενά σε τρόφιμα, πρώτες ύλες κτλ. Κύριε Χιλετζάκη, ήσασταν καταδοπιστικότατος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμα φορά για αυτή την συνομιλία που είχαμε τη διαδικτυακή. Καλή δύναμη και υπομονή. Αυτό έχω να πω. Όπως υπομονή θα πρέπει να κάνουν και όλοι οι αγρότες. Είναι μεν θετικά και ευχάριστα τα όσα ακούγονται για την καταβολή, γιατί δεν είναι καταβολή και της αποζημίωσης αλλά και της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί ήδη παραμένει μια μεγάλη πληγή από πέρυσι στον κόσμο των παραγωγών. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.